Καλώς ήρθες και πάλι και στο σημερινό βίντεο θα καλύψουμε την δομή των κορεατικών προτάσεων. Όπως ξέρουμε, στα ελληνικά ή στα αγγλικά ή και άλλες γλώσσες που μπορεί κάποιος να ξέρει, η πρόταση ακολουθεί την συγκεκριμένη δομή. Έχουμε υποκείμενο, ρήμα και στο τέλος αντικείμενο. Στα κορεάτικα όμως, η δομή που ακολουθείται είναι υποκείμενο, αντικείμενο και το ρήμα στο τέλος. Για παράδειγμα, έχουμε αυτή την πρόταση. Εντυσικά τσέγγελ ηλκόεο. Αυτή η πρόταση σημαίνει ότι ο Έντι διαβάζει ένα βιβλίο. Μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το κάθε κομμάτι της κορεάτικης πρότασης από το τέλος του ρήματος για να καταλάβουμε σε ποιο χρόνο βρίσκεται και από τα μόρια για να καταλάβουμε ποιο είναι το υποκείμενο, ποιο είναι το αντικείμενο. Εδώ σε αυτή την περίπτωση αυτό είναι το τέλος του ρήματος μας και αυτά τα δύο είναι τα μόρια μας. Τα μόρια είναι κάποια, ας πούμε, γραμματικά τέλη, ας το πούμε έτσι, τα οποία τα βάζουμε στο τέλος των ουσιαστικών για να μας δείξει την λειτουργία τους μέσα σε μία πρόταση. Για παράδειγμα, εδώ σε αυτή την πρόταση, το «κα» σημαίνει ότι ο Έντι κάνει μία ενέργεια ως υποκείμενο και το «ύλ» μας σημαίνει ότι το check, το βιβλίο, έχει την ιδιότητα του αντικειμένου της πρότασης. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια μόρια τα οποία θα μάθουμε στην πορεία. Τώρα εδώ έχουμε αυτά τα δύο. Άρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε δηλαδή έντυχη και α. Μετά έχουμε το check και το ul. Όσο για το ρήμα τώρα. Το πώς τελειώνει ένα ρήμα μπαίνει κατευθείαν μετά το ρήμα ή το επίθετο. Τα επίθετα στο κορεάτικο ακολουθούν την ίδια δομή με τα ρήματα. Και αυτό θα μας δώσει τις παρακάτω πληροφορίες. Θα μας δώσει πληροφορίες για τον χρόνο. Δηλαδή σε τι χρόνο βρίσκεται η πρότασή μας, αν είναι στο μέλλον, στο παρελθόν, στο παρόν. Ένα άλλο πράγμα που μας δείχνει το πώς τελειώνει ένα ρήμα είναι η ευγένεια. Για παράδειγμα, με το να δούμε το πώς τελειώνει ένα ρήμα, θα καταλάβουμε αν το υποκείμενο της πρότασης ή αυτός που ακούει την πρόταση είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, μεγαλύτερο επίπεδο, φανταστείτε σαν status, δηλαδή είναι κάποιος μεγαλύτερός μου στη δουλειά, μεγαλύτερός μου σε ηλικία, και οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση θα μας δείξει αν λοιπόν το υποκείμενο ή αυτός που ακούει την πρόταση είναι σε μεγαλύτερο social status από αυτόν που μιλάει. Ένα άλλο πράγμα που θα μας δείξει είναι η τυπικότητα. Αν δηλαδή ο τόπος που παίρνει, που συμβαίνει τέλος πάντων η συζήτηση είναι σε κάτι πολύ επίσημο ή όχι. Και μετά έχουμε την διάθεση. Δηλαδή αν η πρότασή μας είναι κατάφαση, αν είναι ερώτηση, αν είναι προστακτική, αν είναι ότι σου προτείνω κάτι. Όλα αυτή που έχουμε εδώ πέρα, έχουμε το ρήμα «διαβάζω». Το ρήμα αυτό σε απαρέμφωτη μορφή είναι έτσι. Και αυτό που κάνουμε στα ρήματα τα κορεάτικα είναι ότι παίρνουμε το πρώτο μέρος, σβήνουμε δηλαδή το «τα» που είναι η απαρέμφωτη μορφή, και έχουμε το «ι» και σε «ενεστώτα» «όιο».
και έχουμε το Il Coro. Άρα πάμε να δούμε σε αυτή την πρόταση για όλα αυτά που είπαμε, για το χρόνο, την ευγένεια, την τυπικότητα, τη διάθεση. Άρα έχουμε χρόνο. Είναι σε όιο, άρα είπαμε ο Έντι διαβάζει βιβλίο, το διαβάζει τώρα. Άρα στο παράδειγμά μας έχουμε ένα στότα. Λοιπόν, η ευγένεια. Ο Έντι από αυτό, από την πρόταση που βλέπουμε, δεν είναι σε κάποιο πιο μεγάλο στάτους από αυτόν που μιλάει, αυτόν που λέει δηλαδή την πρόταση αυτή. Άμα πω εγώ δηλαδή Έντι Σίκα Τσεκουλιλικόρα, δεν δείχνει ότι ο Έντι είναι σε κάποιο πιο μεγάλο στάτους από εμένα. Formality, πάμε δηλαδή στην τυπικότητα. Στην τυπικότητα έχουμε ότι αυτή το όιο είναι ένα τέλος πάντων τελείωμα, να το πω, ρήματος, το οποίο είναι ναι μεν ευγενικό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ επίσημο. Είναι ανεπίσημο ευγενικό. Άρα βλέπουμε αυτό. Και το mood είναι μια κατάφαση. Αντισυκά τσεκολιλικόρα. Την προηγούμενη φορά κάναμε το ίσορο, όψορο, υπάρχει, δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε σήμερα με σούτσα, αριθμοί. Υπάρχουν δύο αριθμητικά συστήματα στην Κορέα. Το ένα είναι η κορεάτικη αριθμή και το δεύτερο είναι η σινοκορεάτικη, δηλαδή η κινέζικη αλλιώς αριθμή. Οι κορεάτικοι αριθμοί χρησιμοποιούνται περισσότερο για να μετράμε πράγματα. Πάμε να γράψουμε λίγο τους αριθμούς για να τους δείτε. Ξεκινάμε με το 1. Το 1 είναι χάνα. Πάντα στα κορεάτικα. 2. Τουλ. 3. Σετ. 4. Νετ. 5. Τάσοτ. 6. Γιώσοτ. 7. Ήλκοπ. 8. Γιώταλ. 9. Άχοπ. Άχοπ. Και 10. Γιόλ. 1. Είδαμε λοιπόν ότι το 10 είναι γιόλ. Πώς θα συνεχίσουμε στο 11, 12, 13. Παίρνουμε 10 και 1. Άρα το 11 γιόλ χάνα. 12. Γιόλ του. 13. Γιόλ σετ. 14. Γιόλ νετ. Και ούτω καθεξής μέχρι που φτάνουμε στο 20. Και το 20 είναι σουμουλ. Σουμουλ. Άρα εδώ μάθαμε να μετράμε μέχρι το 20. Και τώρα πριν πάμε στο βιβλίο μας για να ξεκινήσουμε την γραμματική, να κάνουμε δηλαδή τις ασκήσεις, ένα άλλο που καλύπτει αυτό το κεφάλαιο είναι το πώς μετράμε. Εννοείται ότι τους αριθμούς τους λέμε έτσι όπως είπαμε, αλλά όταν στα κορεάτικα θέλω να πω 5 γόμες, 2 τετράδια, 4 άνθρωποι, 5 μολύβια, δεν το λέμε όπως το λέμε στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Στα κορεάτικα υπάρχουν κάποια αριθμητικά. Ανάλογα με το τι πράγμα μιλάμε υπάρχει και διαφορετικό αριθμητικό.
Σε πρώτη φάση θα μάθουμε λίγα αριθμητικά, τα οποία είναι τα εξής. Όταν μετράμε πράγματα, όταν μετράμε πράγματα χρησιμοποιούμε το αριθμητικό και. Όταν μετράμε ανθρώπους χρησιμοποιούμε το αριθμητικό νιόν. Όταν μετράμε μπουκάλια χρησιμοποιούμε το αριθμητικό γιόνγκ. Και όταν μετράμε βιβλία χρησιμοποιούμε το αριθμητικό κον. Φαντάζομαι ότι θα σας φαίνεται περίεργο αυτό, αλλά θα το αναλύσουμε για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Ας πάμε να ξεκινήσουμε με τα πράγματα. Θέλω να μετρήσω πράγματα. Τσάντα, γόμα, καπέλο, ρολόι, μολύβι, όλα αυτά θα πάνε με και. Τι εννοούμε? Θέλω να μετρήσω ρολόγια. Έχω δύο ρολόγια και θέλω να πω δύο ρολόγια. Θα πω, αφού τα πράγματα έχουν το και, το δύο είναι cool, αλλά εδώ τι γίνεται, το 1, 2, 3, 4, είπαμε είναι χάνα, cool, set, ναι. Όταν μετράμε αυτά τα 4, θα γίνουν χάν, του, σε και ναι. Θα φύγουν δηλαδή τα τελικά. Δεν έχουν τελικά. Άρα, για να πω δύο ρολόγια, θα πω του και. Για να πω ένας άνθρωπος, Hans Μιόν. Για να πω τρία μπουκάλια, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μπουκάλι. Okay, τρία μπουκάλια θα πούμε σε και ποιο είναι για το μπουκάλι, ποιον. Σε ποιον. Για να πούμε βιβλία, τέσσερα βιβλία. Θα πούμε ναι, κον. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα μένουν το ίδιο. Δηλαδή, άμα θέλω να πω 5 ρολόγια, θα πω τάσο και. Θέλω να πω 6 άνθρωποι, γιώσο νιόν. Θέλω να πω 7 μπουκάλια, ήλκο πιόν. Να πούμε 10 βιβλία. Γιόλ, πον. Δηλαδή, τα μόνα που αλλάζουν είναι αυτά εδώ. Το χάνα θα γίνει χάν, το τούλ, του, το σετ, σε, το νετ, ναι. Πάμε τώρα στο βιβλίο μας. Μιλάει ο Έντι με τη Μίνα. Και λέει ο Έντι, Μίνα σι, ουσάν, μιότ και εισόδο. Μίνα, πόσες ομπρέλες έχεις? Το μιότ είναι αυτό που ρωτάμε όταν θέλουμε να ρωτήσουμε πόσες. Άρα έχουμε μιότ και ισοεό. Πόσες, είπαμε, ουσάν, ομπρέλα, είναι πράγμα. Άρα θα πάει και. Έτσι ρωτάμε. Όταν θέλουμε να πούμε πόσες ομπρέλες έχεις, θα πει ουσάν, μιότ, ισοεό, μιότ και. Αν ρώταγε για... όχι ανθρώπους, γιατί τι ανθρώπους να έχει μήνα. Αν ρωτάει για βιβλία, θα λέγαμε τσεκ νιότ κον ισορό. Απαντάει η Μίνα τώρα για τις ομπρέλες
του και ισόιο. Ξέρουμε ότι μιλάμε για ομπρέλες, δεν χρειάζεται να το ξαναπούμε. Του και ισόιο. Μία, δύο. Τώρα εδώ σαν άσκηση μας έχει να κάνουμε ερωτήσεις και να απαντάμε. Εδώ στην πρώτη ερώτηση, στο παράδειγμα, έχει το τσέξαν, που είναι το γραφείο. Το εδώ. Και λέει τσέξαν νιόκ και ισόιο, τσέξαν νιόκ και ισόιο, τσέξαν νιόκ και ισόιο. Πόσα έχουμε εδώ στη φωτογραφία? Ένα. Χαν και ισόιο. Χαν και ισόιο. Τώρα, πάμε να κάνουμε μαζί το δεύτερο και μετά μπορείτε να κάνετε τα υπόλοιπα μόνοι σας, σταματώντας το βίντεο. Μότζα νιότ και ισόιο. Μότζα νιότ και ισόιο. Μας ρωτάει από το προηγούμενο μάθημα τι είναι το μότζα. Καπέλο. Πόσα καπέλα έχουμε εδώ? Τρία. Θα θυμόμαστε ότι το 1, 2, 3, 4 αλλάζουν όταν μετράμε. Άρα εδώ πέρα θα πούμε τρία καπέλα, σετ, μετράμε όμως, άρα θα γίνει σε, σε και ισόιο. Σε και ισόιο. Στην επόμενη σελίδα λοιπόν, πάλι με τα αριθμητικά μας, εδώ μιλάει ο Έντι, είναι στο σούπερ μάρκετ και λέει σακουά, τάσοτ και τσουσέο. Σακουά, τάσοτ και τσουσέο. Μίλα, 5 κομμάτια, παρακαλώ. Της λέει ουσιαστικά, θα ήθελα 5 μίλα, παρακαλώ δώστε μου 5 μίλα. Τσουσέο, παρακαλώ. Είναι από το ρήμα τσούντα, που σημαίνει δίνω. Είναι σαν... Και πάμε στην άσκηση. Εδώ η άσκησή μας είναι λίγο πιο δύσκολη. Αν και μας γράφει στις παρενθέσεις τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Στο παράδειγμα, ρωτάει η κοπέλα. Αν κιόν νιότ και ισόιο. Αν κιόν νιότ και ισόιο. Πόσα γυαλιά υπάρχουν? Τρία. Αλλάζει το τρία, έτσι. Σε και ισόιο. Σε και ισόιο. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο παράδειγμα. Και τσίγκου σημαίνει φίλος. Οπότε η κοπέλα ρωτάει, πόσους φίλους έχεις? Τσίγκου νιότ νιόν ισόιο. Είπαμε για τα άτομα νιόν. Πόσους φίλους έχει? Ένα. Χαν νιόν ισόιο. Αλλάζει το ένα. Γίνεται από χάνα χαν. Χαν νιόν ισόιο. Εδώ να σας πω λίγα, αν θέλετε, bonus αριθμητικά. Όταν θέλουμε να μετρήσουμε χαρτιά, κόλλες χαρτιού, χρησιμοποιούμε τη λέξη τσάνγ. Όταν θέλουμε να μετρήσουμε ζώα, χρησιμοποιούμε μάρι. Δηλαδή θέλω να πω εγώ ότι είναι 5 γάτες, θα πω κοιάνι, τάσοτ μάρι ισόιο, υπάρχουν 5 γάτες. Και λουλούδια. Σόγι. Ξέρω ότι αυτό και αυτό κανονικά θα έπρεπε να μετράνε σαν πράγματα, αλλά όχι. Οι Κορεάτες θέλουν να κάνουν τη ζωή μας δύσκολη. Πάμε στο διάλογο μας με τίτλο Κόπι ισόιο. Υπάρχει καφές? Κόπι είναι ο καφές. Ισόιο, ο ψόιο, υπάρχει, δεν υπάρχει. Μιλάει ο Έντι με τη σερβιτόρα και θα διαβάσω και τα δύο και θα τα μεταφράσω. Γιογκίο, ρέμον τσάτσουσέο. Γιογκίο, εδώ. Έτσι καλούμε τον σερβιτόρο στα μαγαζιά. Ρέμον τσα τσουσέο. Ρέμον τσα τσουσέο. Ρέμον είναι το λέμον, λεμόνι. Τσα είναι το τσάι. Και τσουσέο, παρακαλώ,
θα ήθελα, δώστε μου παρακαλώ. Άρα λέει, εδώ κάνει νόημα, θα ήθελα ένα τσάι λεμόνι. Και απαντάει η σερβιτόρα, μια νέο ρεμόντσα οψωρό. Μια νέο ρεμόντσα οψωρό. Με συγχωρείτε, λυπάμαι, δεν υπάρχει τσάι λεμόνι. Λεμόντσα, τσάι λεμόνι, οψωρό, δεν υπάρχει. Κρόμ, κόπι ισωρό, κρόμ, κόπι ισωρό. Τότε υπάρχει καφές? Ναι, ισωρό. Ναι, υπάρχει. Κόπι τσουσέο, κόπι τσουσέο. Καφέ παρακαλώ. Παρακαλώ δώστε μου καφέ. Άρα εδώ θα αντικαταστήσουμε όπου έλεγε το σάι λεμόνι με σάι τα νοκτσά μεκτσού και όπου λέει το καφέ κόλα ορέντζι τσούσι μουλ. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν αυτά. Είπαμε λεμόντσα είναι το τσάι λεμόνι, κόπι καφέ. Σάιντα ουσιαστικά είναι η σόδα. Συνήθως στα αγγλικά μεταφράζεται έτσι, cider, αλλά δεν είναι, για μένα αυτό είναι μιλίτης, αλλά τέλος πάντων. Cider είναι σόδα τύπου Sprite, φανταστείτε, αλλά δική τους. Cola, Coca-Cola. Nocta είναι το πράσινο τσάι. Orange juice είναι ο χυμός πορτοκαλί. Μέκτσου, πύρα, νερό. Θα κάνω την πρώτη αντικατάσταση με cider και cola και τα υπόλοιπα μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας, είτε σταματώντας το βίντεο και διαβάζοντας τον διάλογο, είτε γράφοντάς το κιόλα. Και εκεί ο Σάιτα του Σεώ, μία νέο, Σάιτα οψωρό, κρόμ, κόλλα ισωρό, ναι ισωρό, κόλλα του Σεώ. Αφού είδαμε σήμερα και τα αριθμητικά, θα κάνουμε και τον δεύτερο μας διάλογο, ο οποίος έχει τίτλο Ιούκε, τουκέ, τσουσέο. Δύο γόμες παρακαλώ. Μιλάει ο Έντι και ο Άτζωση. Ο Άτζωση είναι αυτός εδώ. Ο Κυριούλης που πουλάει τις γόμες, δεν ξέρω, είναι σε βιβλιοπωλείο. Και έχουμε τον εξής διάλογο. Άτζωση, τσιούκε, ισαιό. Ναι, ισαιό. Τσιούκε, τουκέ, τσουσέο. Εκεί ισαιό. Καμσάμνητα. Άτζωση, τσιούκε, ισαιό. Ατζωσή, έχετε γόμες, υπάρχουν γόμες? Ναι, ισόρο. Ναι, ισόρο. Ναι, υπάρχουν. Τσιούκε, τουκέ, τσουσέο. Παρακαλώ, δύο γόμες. Θα ήθελα δύο γόμες, παρακαλώ δώστε μου δύο γόμες. Γιώκι, ισόρο. Εδώ είναι, ορίστε. Γιώκι σημαίνει εδώ. Ισόρο είναι... Ας το μεταφράσουμε όσο ορίστε. Πιο σωστή μετάφραση είναι ορίστε. Να, εδώ είναι. Καμσα χαμνίτα. Ευχαριστώ. Καμσα χαμνίτα. Από κάτω κάναμε τσιούκε, τουκέ. Μετά εδώ έχουμε κόλλες χαρτί. Πονκτου, σετζάν. Μετά έχουμε στυλό. Πολπεν, νέγε. Έχουμε τα περιοδικά κοντσεκ, τα σοτ κον και τα ψαλίδια καουι, γιόσοπ και. Πάμε να κάνουμε την αντικατάσταση όπου λέει τσιούγκε με τα υπόλοιπα. Θα κάνω το πρώτο παράδειγμα και κάνω τα υπόλοιπα μόνοι σας. Άτζωση πονκτου ισορό. Ναι, ισορό. Πονκτου σετζάν τσουσέο. Γιώκι ισορό. Καμσάμιντα. Άρα, όπου λέει τσιούκε, βάζουμε τα από πάνω μας και όπου έχουμε το τουκέ τσουσέο, βάζουμε αυτό που μας δίνει με το αριθμητικό. Σετζάν τσουσέο, νέγε τσουσέο, τασότκον τσουσέο, γιωσότκε τσουσέο. Άρα σε αυτό το κεφάλαιο μάθαμε το ίσαρο όψαρο στη γραμματική μας και τα αριθμητικά και αριθμοί. Άρα εδώ έχουμε
ουσάν ισόεο, άνιο, όψοεο. Έχεις ομπρέλα, υπάρχει ομπρέλα, όχι, δεν υπάρχει. Ουσάν, στο δεύτερο. Μιο και ισόεο, του και ισόεο. Πόσες ομπρέλες έχεις? Έχω δύο. Υπάρχουν δύο. Πόσες ομπρέλες υπάρχουν? Υπάρχουν δύο. Και λέξεις μάθαμε τους αριθμούς. Έχουμε χάνα, τουλ, σετ, νετ, τάσοπ, λοσότ, ήλκοπ, γιώτολ, αχοπ, γιόλ. Μάθαμε κάποια ροφήματα. Μάθαμε το νόκτσα, πράσινο τσάι, λέμοντσα, το τσάι λεμόνι, μέκτσου, πύρα, μουλ, νερό, σάιντα, ισόδα, ορέντζι τσούσι, είναι ο χυμός πορτοκάλι, κόπι, καφέ, κόλα ή κοκακόλα, κόλα. Και μάθαμε κάποιες εκφράσεις. Μάθαμε να λέμε ευχαριστώ, καμσά αμνίδα. Μάθαμε να λέμε λυπάμαι, μιάνεο. Μάθαμε να λέμε εδώ, να καλούμε το σερβιτόρο και να παραγγέλνουμε το ποτό που θέλουμε, το ρόφημα. Γιογκίο, λέμον τσάτσο θεό. Και μάθαμε να λέμε ότι ορίστε, εδώ είναι. Αυτά.